Καλέσαμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου προκειμένου να ανακοινώσουμε κάποια βασικά σημεία του πλαισίου, του προγράμματος και των στόχων της Ευρωπαϊκής Αντιφασιστικής Συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 του Απρίλη, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στην Οδό Πειραιός. Ως αντιφασιστικό συντονισμός, πήραμε την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη διοργάνωση για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία την φασιστική άνοδο που συντελείται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, κόμματα και οργανώσεις της ακροδεξιάς και των νεοναζιστών καταφέρνουν να αποκτούν επιρροή σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και ακροατήρια, καταφέρνουν να αποτελούν βασικούς ρυθμιστές της πολιτικής κατάστασης, συγκροτούν τάγματα εφόδου, τρομοκρατώντας και εξαπολύοντας δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε όποιον θεωρείται για αυτούς διαφορετικός, αλλά και σε όποιον αντιστέκεται. Η Γαλλία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν θεωρείται ο μεγάλος νικητής των πρόσφατων δημοτικών εκλογών, η Ουκρανία, στην οποία οι Ναζί βρίσκονται στην εξουσία, η Ελλάδα, όπου οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής καταφέρνουν ακόμα και τώρα υψηλά ποσοστά και εμφανίζουν τα τάγματα εφόδου σε μια σειρά από γειτονιές. Η Νορβηγία, όπου το νεοναζιστικό κόμμα συμμετέχει στην κυβέρνηση, είναι κάποια βασικά παραδείγματα που μας δείχνουν το μέγεθος και το κρίσιμο του ζητήματος και επιπλέον αποκαλύπτουν ότι η φασιστική άνοδος λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε όλη την Ευρώπη. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι έχουμε ιστορική ευθύνη να οργανώσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους την αντιφασιστική πάλη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει διότι παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αισιοδοξία τις αντιστάσεις, τη δυναμική και την αναβαθμισμένη παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος που στους δρόμους όλης της Ευρώπης, από το Μάλμε μέχρι την Αθήνα και από τη Μόσχα μέχρι το Παρίσι, δίνει τη μάχη ενάντια στους νεοναζί και σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνει και πάρα πολύ σημαντικές νίκες. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Αντιφασιστική Συνάντηση και πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει και το βασικό που επιδιώκουμε από αυτήν είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα συντονισμένου αγώνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενάντια σε ακροδεξιούς και νεοναζί, ενάντια στα αυταρχικά κράτη που δείχνουν να αναδύονται σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης και βαθιάς συστημικής κρίσης, ενάντια φυσικά στο ρατσισμό, στο σεξισμό, αλλά και γενικά ενάντια στο σύστημα που θεωρούμε ότι προστατεύει και ενισχύει τους φασίστες.